Κυρίες και κύριοι, ελληνοτουρκικά, ενεργειακή κρίση και οικονομία στην ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με το γερμανό καγκελάριο. Όλαφ Σόλτς, ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της Ελλάδας, τόνισε πως δεν νοείται κράτη-μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ να αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία άλλης χώρας. Πάμε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου και το Γιάννη Καντέλη για να δούμε και τα σαφή μηνύματα στήριξης από τον Όλαφ Σόλτς και το τι συζήτησαν οι δύο άνδρες. Αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σε εξέλιξη, Εύα, οι διμερείς επαφές, οι διευρυμένες συζητήσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων. Οι δύο άνδρες είχαν μια πλούσια ατζέντα σήμερα σε μια προσπάθεια στην ουσία να επανεκκινήσουν οι ελληνογερμανικές σχέσεις μετά από τα 40 κύματα στα οποία έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, με τους κυρίους Μητσοτάκη και Σόλτς να δηλώνουν και οι δύο ότι ξεκινάει μια καινούργια σελίδα, ότι αρχίζουν να γίνονται πιο στενές αυτές οι σχέσεις, είτε αφορούν την οικονομία και το εμπόριο, είτε την ενεργειακή κρίση. Αλλά βλέπουμε και μια μεταβαλλόμενη προς το θετικό για την Ελλάδα στάση της Γερμανίας στα ελληνοτουρκικά. Εδώ που πλέον έχει αφήσει τις ίσες αποστάσεις στο Βερολίνο και τονίζει με κάθε τρόπο ότι δεν είναι αποδεκτή η επιθετική και προκλητική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας, κάτι που επανέλαβε σήμερα και σε συνέντευξή του σε εφημερίδα στα Νέα ο κύριος Σόλτς, αλλά και εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος από την πλευρά του, ο κύριος Μητσοτάκης, έτεινε ξανά χειραφιλίας προς τον τουρκικό λαό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία επιθυμεί τον διάλογο, επιθυμεί να λυθούν οι όποιες διαφορές και αυτές αφορούν τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι βαδίζει προς ένα αδιέξοδο και αυτό δεν θα την οδηγήσει πουθενά. Και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα του Όλαφ Σόλτς στην Τουρκία υπέρ της Ελλάδος αλλά και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Επανέλαβα στον κύριο Καγκελάριο αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι είναι πραγματικά κρίμα ο κύριος Ερντογάν να μην βλέπει ότι βαδίζει σε ένα αδιέξοδο όταν δηλητηριάζει το λαό του με ψέματα κατά της Ελλάδος. Γιατί οι γείτονές μας και όλοι οι εταίροι μας γνωρίζουν ότι τα ελληνικά νησιά δεν απειλούν κανέναν. Όλοι γνωρίζουν ότι οι διεθνείς συμβάσεις δεν αλλάζουν με αυθαίρετες ερμηνείες, ούτε η ιστορία με ψευδεστήσεις, ούτε η γεωγραφία με παραχαραγμένους χάρτες. Και βέβαια η θέση μας απέναντι στις απειλές είναι και αυτή πολύ σαφής. Αντιτάσσουμε στην προκλητικότητα τη διεθνή νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το μόνο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να λύσουμε την διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι ζητήματα που επίσης συζητήσαμε σε συνάρτηση και με αυτό το έγγραφο που κυκλοφορεί ως δίθεν τουρκολιβικό σύμφωνο. Θέλω να κλείσω με μια ευχή. Η ευχή είναι, έστω και καθυστερημένα, οι γείτονές μας να επιλέξουν το δρόμο της αποκλιμάκωσης, της νομιμότητας, της ειρηνικής συνύπαρξης, χωρίς ρητορικές εξάρσεις, αλλά με δημιουργικές πράξεις. Από πλευρά μου θα με βρουν πάντα έτοιμο να τίνω χείρα φιλίας. Δεν έχουμε περιθώρια για άλλες αχρίαστες εστίες έντασης. Έχουμε υποχρέωση να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά. Αυτό θέλουν οι λαοί μας. Es soll nicht sein, dass NATO-Partner einander die Souveränität in Frage stellen und alle Fragen müssen im Dialog und auf Grundlage des Völkerrechts gelöst werden und darin sind wir uns sehr einig. Gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei zum Beispiel sind nicht nur für beide Länder, sondern für ganz Europa und das transatlantische Bündnis von Bedeutung. Deshalb bin ich auch sicher, dass alle Fragen, die dort existieren, immer im Dialog und auf der Grundlage des Völkerrechts gelöst werden können und müssen. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, Γιάννη Καντέλη, το θέμα των τιμών ενέργειας και της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης από την Ευρώπη ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ανδρών. Μάλιστα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισημαίνει πως αυτές οι διαφωνίες πρέπει να γεφυρωθούν και πως δεν πρέπει το ζήτημα αυτό να ξαναγυρίσει σε επίπεδο αρχηγών.
Ναι, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε αποτυχία για την ίδια την Ευρώπη, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, με τον κύριο Σόλτς να στέκεται και αυτός στο γεγονός ότι κατάφεραν οι 27 να έχουν μια κοινή απόφαση κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει πολλές λεπτομέρειες να λυθούν στο επίπεδο των Υπουργών Ενέργειας, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία δεν μπορούν σε ένα βράδυ να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις γύρω από αυτά. Είναι ένα κρίσιμο ζητούμενο λοιπόν η εφαρμογή κυρίως του πλαφών σε αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπήρχε ιδιαίτερη συζήτηση, το καταλάβαμε και από τις δηλώσεις ΕΒΑ, και για τα θέματα της αποθήκευσης φυσικού αερίου, με την Ελλάδα να είναι αυτή η οποία θα αποτελέσει και έναν κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ο κύριος Σόλτς μίλησε με πολύ θερμά λόγια και για την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένας τομέας στον οποίο διαχρονικά η Γερμανία δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για επενδύσεις στη χώρα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Καντέλη, και να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις Όλαφ Σόλτς και Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενεργειακή κρίση. Απασχολεί προφανώς το ζήτημα της τιμής, μας απασχολεί και το θέμα της ασφάλειας τροφοδοσίας. Όχι μόνο ως Ελλάδα, ως Γερμανία, ως Ευρώπη συνολικά. Και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει πια σε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι το μείζον, που είναι οι απότομες διακυμάνσεις και κυρίως οι απότομες αυξήσεις, αυτό που αποκαλούμε spikes, στις τιμές του φυσικού αερίου. Και νομίζω το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την επιβολή μιας ρυθμιστικής παρέμβασης έχει βοηθήσει για να πέσουν πολύ οι τιμές τον τελευταίο μήνα. Και ελπίζω, δεν θα πω ότι είμαι σίγουρος, αλλά θα ήταν αποτυχία μας, και το συζητήσαμε αυτό στο Συμβούλιο, αν το θέμα ξαναγυρίσει σε εμάς. Δεν θέλουμε να γυρίσει το θέμα ξανά στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέλουμε να επιληθεί σε επίπεδο Υπουργών και υπάρχει δυνατότητα να επιληθεί σε επίπεδο Υπουργών. Insofern ist das jetzt weg von der Frage, was will man eigentlich erreichen, weil wir sinkende Gaspreise gemeinsam wollen. Das ist auch unsere gemeinsame Sicht, dass es nicht um irgendwas sehr Abstraktes, sondern ganz konkret um diese Spekulationsfragestellung geht. Und ich glaube, da wird was gefunden werden. Das ist nur nicht aus der Hand geschüttelt. Da müssen sich viele Experten mit beschäftigen, wie man das konkret macht, so etwas. Das Zweite ist in der Tat, wir müssen die Sicherheit unserer Energieversorgung gewährleisten. Darauf habe ich ja in meinem Eingangsbericht